κύριε Τίμερμανς, κύριε Πρωθυπουργέ της Ελλάδας. Η Ενωμένη Ευρώπη χωρίς την Ελλάδα είναι όπως ένα παιδί χωρίς πιστοποιητικό γεννήσεως. Η ελληνική κυβέρνηση και ο ελληνικός λαός δεν θέλουν το Brexit σε ποσοστό 80%. Το απορρίπτουν επίσης κατηγορηματικά και η Κομισιόν και το Συμβούλιο. Γιατί θα προκαλέσει ένα τεράστιο κόστος, οικονομικό, κοινωνικό, γεωπολιτικό. Το κόστος αυτό έχει μετρηθεί και είναι τεράστιο. Χρειάζεται λοιπόν να κάνετε όλοι έμπρακτα, επιγόντως μέχρι την Κυριακή, ό,τι χρειάζεται, whatever it takes, όπως είπε για τα δικά του θέματα ο κύριος Ντράγκη, ώστε να φύγει οριστικά η λέξη Brexit από το ευρωπαϊκό λεξιλόγιο. Μακριά από τα λάθη του παρελθόντος που προκάλεσαν τεράστια ύφεση και ανεργία και απίστευτο κοινωνικό πόνο στην πατρίδα μου την Ελλάδα. Και πρέπει σε αυτό έμπρακτα να προσπαθήσουν και η Κομισιόν και το Συμβούλιο και η ελληνική κυβέρνηση. Κύριε Βέμπερ, σταματήστε να προσβάλλετε την Ελλάδα και τους Έλληνες. Σταματήστε να παίζετε με τα σπίρτα μέσα σε μια αποθήκη καυσίμων. Κύριε Λεπέν και κύριε Φάρατζ, σταματήστε να παίζετε στην πλάτη των Ελληνίδων και των Ελλήνων το λαϊκίστικο παιχνίδι για να προωθήσετε τις ακροδεξιές επιδιώξεις σας. Εμείς θέλουμε την Ελλάδα όχι απικία χρέους, αλλά αξιοσέβαστο κράτος μέλος της Ευρωζώνης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η χώρα μου χρειάζεται όχι να δραπετεύσει από την Ευρώπη, αλλά ένα πρόγραμμα ισχυρών αλλαγών για ισορροπημένα δημόσια οικονομικά, ισχυρότερη οικονομία, μείωση της ανεργίας, καλύτερη διοίκηση και όχι πελατειακό κράτος, πιο δίκαιο και αποδοτικό φορολογικό σύστημα, περιορισμό της φοροδιαφυγής, να πληρώσουν επιτέλους και οι πλούσιοι και οι ισχυροί, να σπάσει το προνόμιο των ολιγαρχών που εμποδίζει και τον υγιή ανταγωνισμό και την επιχειρηματικότητα, περιορισμό της γραφειοκρατίας και της διαφθοράς. Και για να επιτευχθούν αυτά που είναι στόχοι της ελληνικής κυβέρνησης, πρέπει, κύριε Γιούνκερ, και η Κομισιόν, κύριε Τούσκ και το Συμβούλιο να δώσουν μια λύση με ευρωπαϊκά χαρακτηριστικά στο πρόβλημα του χρέους. Να μην κάνουν ότι δεν ακούν τις εκθέσεις και τις προτάσεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Και πρέπει επίσης να βοηθήσουν για μια αναπτυξιακή όθηση της ελληνικής οικονομίας με εμπροστοβαρή αξιοποίηση υπαρχόντων και νέων κοινωνικών πόρων. Δεν είναι ώρα για αμοιβαία επίρρηψη ευθυνών. Δεν είναι ώρα για blame game. Το κόστος ενός Brexit είναι απαγορευτικό για όλους και όχι μόνο για την Ελλάδα. Δεν είναι ώρα να πετάει ο ένας τον μπαλάκι, κύριε Γιούνκερ, στο τερέν του άλλου. Φτάνει πια αυτό το τένις στην πλάτη των Ελληνίδων και των Ελλήνων. Το κοινό συμφέρον είναι η λύση με μια Ελλάδα αναπτυσσόμενη, αξιοσέβαστο και ισότιμο μέλος της Ευρωζώνης και όχι απικία χρέους. Η Ευρωζώνη οφείλει να αποφύγει έναν ακροτηριασμό και είμαι βέβαιος ότι μέχρι την Κυριακή οι δυνάμεις του ρεαλισμού, της αισιοδοξίας, της ανάπτυξης, της δημοκρατίας θα κερδίσουν. Οι ακραίες δυνάμεις του διχασμού και της ακροδεξιάς και του λαϊκισμού θα ηγηθούν συντριπτικά. Colleagues.